Λοιπόν, υπενθυμίζω την πρόταση που αποδείξαμε. Έλεγε το εξής, όταν έχουμε κάποιες συναρτήσεις FK και μια ακολουθία συναρτήσεων και μια συνάρτηση F, ορισμένες σε ένα χωρίο ω, και έχουμε, υποθέτουμε δύο πράγματα. Υποθέτουμε ότι οι FK συγκλίνουν στην F ομοιόμορφα, όμικρον μη, έτσι, σε κάθε κλειστό δίσκο στο σύνολο ωμέγα. Εντάξει, και μετά το άλλο το οποίο υποθέτουμε είναι ότι οι FK είναι όλες αναλυτικές στο ωμέγα. Και βγάζουμε τώρα το εξής συμπέρασμα. Πρώτον, ότι η F είναι αναλυτική. Τότε λοιπόν, η F είναι και αυτή αναλυτική στο ω. Και δεύτερον, ότι αυτή η σύγκληση ισχύει και για τις παραγόγους. Δηλαδή, FK τόνος συγκλίνει στην F τόνος ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Ωραία. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Από την ακολουθία συναρτήσεων FK και τη συνάρτηση F προέκυψε μία άλλη ακολουθία συναρτήσεων. Η παράγωγή τους και η παράγωγος της F. Και τι βγάζουμε σαν συμπέρασμα, ότι ό,τι ισχύει για την αρχική ακολουθία συναρτήσεων, ισχύει το ίδιο πράγμα και για τις παραγόγους, την ακολουθία των παραγόγων. Δηλαδή έχουμε ότι οι παράγωγοι συγκλίνουν στην παράγωγο ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Αυτό τώρα είναι μια καινούργια ακολουθία συναρτήσεων και μια καινούργια συνάρτηση. Έτσι. Και θα το δούμε έτσι τώρα. Γιατί θα το δω έτσι, διότι θα βγάλω τώρα το εξής συμπέρασμα. Έχω μια ακολουθία συναρτήσεων που συγκλίνει σε μια συνάρτηση ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Τι μου λέει η πρόταση που έχω αποδείξει? Εφαρμόζω την πρόταση σε αυτή την ακολουθία. Δηλαδή παίρνω σαν FK και F τώρα τις FK τόνους και F τόνους. Εντάξει, είναι όλες αναλυτικές και οι παράγωγοι είναι αναλυτικές. Παράγωγος αναλυτικής συνάρτησης είναι αναλυτική. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Το έχουμε δει. Και εφαρμόζω το προηγούμενο. Τι βγαίνει σαν συμπέρασμα? Ότι οι παράγωγοι αυτών συγκλίνουν στην παράγωγο. Εντάξει. Άρα παίρνω ότι οι δεύτερες παράγωγοι συγκλίνουν στη δεύτερη παράγωγο. Ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Ωραία. Και τώρα έχω ξανά μια καινούργια ακολουθία και μια καινούργια συνάρτηση. Και ξέρω ότι αυτή η ακολουθία συγκλίνει στη συνάρτηση αυτή ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Άρα με βάση την πρόταση που έχω αποδείξει, το ίδιο ισχύει και για τις παραγόγους τους. Δηλαδή παίρνω ότι και οι τρίτες παράγωγοι συγκλίνουν στην τρίτη παράγωγο ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό μπορώ τώρα επαγωγικά να περάσω από παράγωγο σε παράγωγο. Από τις τρίτες περνάω στις τέταρτες και ούτω καθεξής. Δηλαδή τι βγαίνει σαν συμπέρασμα? Βγαίνει ότι αυτό το πράγμα ισχύει όχι μόνο για τις παραγόγους πρώτης τάξης, αλλά για τις παραγόγους κάθε τάξης. Δηλαδή εδώ πέρα μπορώ να βάλω M. Για M μεγαλύτερο ίσο του 1. Εντάξει, δηλαδή από την αρχική μου υπόθεση ότι η ακολουθία των συναρτήσεων FK συγκλίνει στη συνάρτηση F ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο χωρίο ω, βγαίνει αφενός με ότι η F είναι αναλυτική, αφετέρου
ότι οι παράγωγοι κάθε τάξης των ΦΚ συγκλίνουν στην παράγωγο της ίδιας τάξης της F ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ω. Εντάξει. Αυτό τώρα προσέξτε, κάτι ακόμα που θέλω να πω, είναι πως μπορούμε αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα να το διατυπώσουμε έτσι ώστε να φανεί σαν μία εναλλαγή δύο συμβόλων. Το έχουμε κάνει δύο φορές αυτό, όταν εναλλάξαμε το σύμβολο του ορίου με το σύμβολο του ολοκληρώματος, του επικαμπύλιου ολοκληρώματος, τότε το κάναμε, μία φορά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς μπορούμε να το διατυπώσουμε αυτό το πράγμα, να φανεί σαν εναλλαγή δύο συμβόλων. Λοιπόν, εδώ έχω το όριο, αυτό μου λέει ότι το όριο αυτόν είναι αυτή, έτσι. Α, το όριο το γράφω έτσι λοιπόν. Όταν το K τίνει στο συνάπειρο, το όριο πιανώνουμε. Το όριο αυτόν εδώ πέρα. Αυτές εδώ τώρα είναι παράγωγοι και χρησιμοποιώ αυτό το συμβολισμό dm τάξης, dz στην m, αυτό είναι παράγωγος m τάξης ως προς z, της συνάρτησης fkz. Εντάξει, αυτός είναι ένας άλλος συμβολισμός για το fk παράγωγος, m παράγωγος της συνάρτησης αυτής, έτσι. Αυτό τώρα με τι ισούται, τι μου λέει εκείνη η ισότητα, μου λέει ότι ισούται με την παράγωγο M τάξης ποια συνάρτησης της F του Z. Έτσι. Η παράγωγος M τάξης της F του Z. Βέβαια, η F του Z ποια είναι. Η F του Z είναι το όριο των FK του Z. Άρα εδώ αυτό θα το γράψω, την F θα τη γράψω σαν όριο που είναι τον FK του Z, όταν το K τίνει στο συνάπειρο. Και βλέπετε τώρα αυτή την εναλλαγή των συμβόλων. Έχω το όριο των παραγωγών είναι ίσο με την παράγωγο του ορίου. Υπάρχει αυτή η εναλλαγή του συμβόλου της παραγόγου και το συμβόλου του ορίου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που ήθελα να πω. Και το δεύτερο είναι πως από την πρόταση αυτή που έχει να κάνει με ακολουθία συναρτήσεων, πως μπορούμε να περάσουμε σε μια ανάλογη πρόταση αλλά για σειρά συναρτήσεων. Εντάξει, έλατε να το δούμε τώρα. Θεωρούμε το εξής. Ξεκινάμε με κάποιες συναρτήσεις Fn και κάποια συνάρτηση S. Θα τις βαφτίσω S γιατί αυτή θα είναι το άθροισμα της σειράς των Fn, έτσι. Που ορίζονται όλοι στο χωρίο ω και έχω ότι αυτό θα το γράψω ως εξής. Η σειρά των Fn είναι η συνάρτηση S, δηλαδή η συνάρτηση S είναι το άθροισμα των Fn και έχω ότι η υπόθεση μου είναι ότι αυτή η σειρά συγκλίνει στην S ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ω. Και επίσης η άλλη υπόθεση είναι ότι οι Fn είναι όλες αναλυτικές στο ω. Τότε, να δούμε τι συμπεράσματα θα βγουν. Κοιτάξτε να δείτε. Τι σημαίνει ότι αυτή η σειρά, το άθροισμα αυτή η σειρά είναι η S. Σημαίνει ότι όταν πάρω τα μερικά αθροίσματα SK που είναι το άθροισμα των N, των K πρώτων συναρτήσεων F, Fn. Σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα συγκλίνει στο άθροισμα, στην συνάρτηση S, ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο
στο ωμέγα. Εντάξει. Το ότι αυτή η σειρά συγκλίνει στην S σημαίνει ακριβώς ότι η ακολουθία των μερικών αθροισμάτων συγκλίνει στην S. Ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Ωραία. Τι μου λέει... Α, και προσέξτε τώρα, και αυτές οι εσκάπα είναι αναλυτικές. Όλες αναλυτικές στο ωμέγα. Γιατί είναι αναλυτικές? Διότι οι Fn από την υπόθεσή μου είναι αναλυτικές. Και αφού οι Fn είναι αναλυτικές, δηλαδή η F1 και η F2 και η Fk είναι αναλυτικές και έχω άθροισμα πεπερασμένων αναλυτικών συναρτήσεων, το άθροισμά τους είναι και αυτή αναλυτική. Άρα όλες οι Sk είναι αναλυτικές. Και έτσι τι έχω λοιπόν? Έχω μια ακολουθία συναρτήσεων, την Sk, η οποία συγκλίνει στις συνάρτησες ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο μέγα. Τι μου έλεγε η προηγούμενη πρόταση που μιλούσε για ακολουθία συναρτήσεων? Συνεπάγεται ότι πρώτον η S είναι αναλυτική, το όριο των Sk, άρα η S είναι αναλυτική στο ωμέγα, το άθροισμα δηλαδή των αναλυτικών συναρτήσεων είναι αναλυτική συνάρτηση, και δεύτερον, τι άλλο μου έδινε? Μου έδινε την προηγούμενη πρόταση για ότι η ακολουθία των παραγόγων συγκλίνει στην παράγωγο της οριακής συνάρτησης. Ωραία. Ποια είναι αυτή όμως η ακολουθία των παραγωγών? Η παράγωγος της ΕΣΚΑΠΑ, επειδή είναι άθροισμα πεπερασμένου πλήθους συναρτήσεων, είναι το άθροισμα των παραγωγών. Αυτό δηλαδή εδώ πέρα είναι απλώς το F1 τόνος και FK τόνος. Αυτό. Και ξέρω ότι αυτό συγκλίνει στην S τόνος. Εντάξει. Αυτό όμως εδώ το άθροισμα δεν είναι το μερικό άθροισμα αυτής της σειράς των αντίστοιχων συναρτήσεων, Fn τόνος. Αυτό είναι το μερικό άθροισμα εκείνης. Και τι μου λέει αυτό? Ότι τα μερικά αθροίσματα συγκλίνουν στην S τόνος. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι το άθροισμα της σειράς είναι η S τόνος. Δηλαδή ότι η σειρά συγκλίνει σε αυτή τη συνάρτηση. Πού? Όπου συμβαίνουν αυτά. Ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Άρα παίρνω λοιπόν το αντίστοιχο πράγμα εδώ πέρα για τη σειρά των παραγόγων. Ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το αντίστοιχο της αρχικής πρότασης για σειρές συναρτήσεων. Εντάξει, που λέει το εξής. Αν έχω μια σειρά συναρτήσεων και συγκλίνει σε κάποια συνάρτηση ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο χωρίο ωμέγα, τότε αν όλοι οι όροι της σειράς είναι συναρτήσεις αναλυτικές στο ωμέγα, βγάζουμε ότι και το άθροισμα της σειράς είναι αναλυτική συνάρτηση στο ωμέγα, και δεύτερον, ότι η σειρά των παραγόγων συγκλίνει στην παράγωγο της S ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Και όπως είπαμε και με την ακολουθία συναρτήσεων, μπορούμε να εφαρμόσουμε τώρα το αρχικό σε αυτή τη σειρά. Αφού αυτή η σειρά συγκλίνει σε αυτήν τη συνάρτηση ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα, συνεπάγεται ότι και η σειρά των παραγόγων, τι σημαίνει όμως? Ότι είναι οι δεύτερες παράγωγοι των Fn, συγκλίνει πού? Στην παράγωγο αυτής, δηλαδή στη δεύτερη παράγωγο της S, ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο στο ωμέγα. Και μετά πάμε στις τρίτες παραγωγούς. Από τις δεύτερες περνάμε στις τρίτες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι τελικά ότι οι παράγωγοι κάθε τάξης, η σειρά των παραγόγων κάθε τάξης συγκλίνει στην παράγωγο της ίδιας τάξης. Εντάξει, αυτό για κάθε m μεγαλύτερο ίσο του 1. Για m μεγαλύτερο ίσο του 1. Εντάξει. Και αυτό βέβαια πάλι μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να το αναδιατυπώσουμε
αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ώστε να φαίνεται να εμφανίζεται σαν ένα αλλαγή δύο συμβόλων. Για κοιτάξτε πώς θα το γράψω αυτό. Σειρά των παραγόγων, δηλαδή χρησιμοποιώ αυτό το σύμβολο της παραγόγου. DM, παραγωγίζω M φορές ως προς Z, τη συνάρτηση FN του Z και αυτό είναι ίσο με την παράγωγο M τάξης, ποια συνάρτηση της S του Z. Όμως ποια είναι η S του Z, η S του Z είναι η σειρά των FN. Βλέπετε πάλι ότι φαίνεται σαν εναλλαγή δύο συμβόλων. Σειρά πρώτα, παράγωγος μετά, παράγωγος πρώτα, σειρά μετά. Εντάξει. Ωραία. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Θα θεωρήσουμε πάλι αυτή τη σειρά, τη γεωμετρική σειρά. Παράδειγμα. Θεωρούμε πάλι τη γεωμετρική σειρά. Μ από 0 μέχρι άπειρο, Z εις την N. Που έχουμε πει ότι αυτή, το άθροισμά της, είναι η συνάρτηση 1 δια 1 μείον Z. Εντάξει, πού, σε ποια Z, για τα Z που είναι στον μοναδιαίο δίσκο, με κέντρο το 0. Εντάξει, για κοιτάξτε, έχω λοιπόν τον μοναδιαίο δίσκο, ανοιχτός δίσκος, έτσι. Ο κύκλος είναι με διακεκομένη γραμμή, θέλοντας να τονίσω ότι δεν τον περιλαμβάνω στο δίσκο μου. Εντάξει, εδώ είναι το κέντρο το 0 και ακτίνα 1. Αυτός είναι ο μοναδιαίος δίσκος, ο ανοιχτός, έτσι. Ξέρουμε λοιπόν ότι για κάθε Z μέτρου μικρότερη της μονάδας, αυτή η σειρά, η γεωμετρική, έχει άθροισμα 1 δι' 1 μειον Z. Μπορώ φυσικά αυτή, μπορώ να τη δώσω σειρά συναρτήσεων, έτσι. Αυτά εδώ πέρα είναι τα FN του Z, έτσι. Και αυτό εδώ πέρα είναι το άθροισμα, είναι η συνάρτηση S του Z. Έχω λοιπόν μια ειδική περίπτωση της γενικής. Τώρα, εμείς είχαμε αποδείξει σε προηγούμενη διάλεξη, η προηγούμενη ή η προπροηγούμενη, μάλλον η προπροηγούμενη. Σαν παράδειγμα εφαρμογής του κριτηρίου Weierstrass, είχαμε αποδείξει ότι αν πάρω έναν οποιονδήποτε λίγο μικρότερο δίσκο από τον μοναδιαίο, δηλαδή αν πάρω έναν δίσκο με ακτίνα R, που το R είναι μικρότερο του 1, και πάρω τον κλειστό δίσκο, τότε είχαμε βγάλει ότι η σύγκληση είναι ομοιόμορφη. Στον δίσκο, στον κλειστό δίσκο με κέντρο πάλι 0 και ακτίνα R, και αυτό συμβαίνει για κάθε R γνήσια μικρότερο του 1. Για κάθε R με το R να είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1. Το είχαμε κάνει αυτό χρησιμοποιώντας το κριτήριο Weierstrass. Ωραία, προσέξτε τώρα να δείτε. Ας υποθέσω τώρα εγώ ότι μέσα στο αυτός ο δίσκος εδώ πέρα είναι ένα χωρίο, έτσι. Δηλαδή το ωμέγα μου τώρα, παίρνω σαν ωμέγα στο συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό τον ανοιχτό δίσκο. Με κέντρο 0 και ακτίνα 1. Αυτό είναι το ωμέγα μου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
Πείτε ότι πάω και παίρνω μέσα στο ωμέγα έναν οποιονδήποτε κλειστό δίσκο. Οποιονδήποτε. Εδώ. Οπουδήποτε. Εκεί, εκεί, ένα μικρό δίσκο εκεί πέρα. Οποιονδήποτε παίρνω έναν οποιονδήποτε κλειστό δίσκο. Έστω λοιπόν. D, θα τον γράψω έτσι, D με την παύλα. Οποιοσδήποτε κλειστός δίσκος στον στο ωμέγα μου, δηλαδή σε αυτόν τον ανοιχτό δίσκο. Τώρα, λίγη γεωμετρία να δείτε εκεί πέρα, λίγο να το προσέξετε, θα καταλάβετε, θα δείτε αμέσως ότι μπορώ να βρω με κέντρο το 0 έναν δίσκο κλειστό, ο οποίος να είναι μέσα στον ανοιχτό και να περιέχει αυτόν. Τι θα κάνατε για να τον βρείτε ένα τέτοιο δίσκο? Εγώ τι θα έκανα? Θα έπαιρνα το κέντρο αυτού, θα έφερνα την ευθεία που περνάει, την ημιευθεία που περνάει από το 0 και φτάνει μέχρι το κέντρο και προχωράει μέχρι να βρει εδώ το σημείο αυτό του δίσκου, δηλαδή το πιο απομακρυσμένο σημείο του δίσκου από το 0. Και μετά αυτός ο δίσκος εδώ πέρα πάρω αυτό το δίσκο, κλειστό δίσκο, είναι μέσα στον ανοιχτό και περιέχει τον αυτόν που είχα επιλέξει από την αρχή. Ποια είναι η ακτίνα του, αυτού εδώ πέρα, δηλαδή από το 0 μέχρι εκεί? Η ακτίνα είναι η απόσταση του 0 από το κέντρο, δηλαδή αν πεις Z0 το κέντρο του αυτού εδώ πέρα, είναι το μέτρο του Z0 συν την ακτίνα του μικρού δίσκου, αυτού εδώ που υπάρχει. Το θέμα δηλαδή είναι, τότε υπάρχει ένα R μικρότερο του 1, ώστε ο δίσκος που έχω επιλέξει εδώ πέρα να είναι μέσα, να είναι υποσύνολο του δίσκου του κλειστού με κέντρο το 0 και απ' την R. Άρα είναι αυτή η ακτίνα. Ωραία, και τι έχουμε τώρα? Από το προηγούμενο που το είχαμε αποδείξει, έχουμε ότι σε αυτόν τον δίσκο εδώ, δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα, δηλαδή το R είναι μικρότερο του 1, η σύγκληση της σειράς είναι ομοιόμορφη. Αφού η σύγκληση είναι ομοιόμορφη σε αυτό το σύνολο, είναι ομοιόμορφη και σε κάθε υποσύνολο. Άρα η σύγκληση της σειράς συναρτήσεων αυτής είναι ομοιόμορφη στον δίσκο που έχω επιλέξει. Ναι, αλλά εγώ επέλεξα το D, την περισπομένη, την παύλα, να είναι οποιοσδήποτε κλειστός δίσκος. Άρα τι έχω αποδείξει? Ότι η σειρά μου συγκλίνει ομοιόμορφα σε αυτή τη συνάρτηση, ομοιόμορφα σε κάθε κλειστό δίσκο μέσα στο αυτό το χωρίο. Ωραία, τι συμπεραίνω από εκεί με βάση την πρόταση που έχω αποδείξει? Δύο πράγματα. Συμπεραίνω ότι επειδή αυτές τώρα είναι αναλυτικές, αυτές είναι προφανώς αναλυτικές, έτσι είναι πολύ όνειμα. Συμπεραίνω ότι και η οριακή συνάρτηση είναι αναλυτική, το άθροισμα της σειράς είναι αναλυτική. Αυτό όμως ήδη το ξέρω, δεν είναι καινούριο για μένα. Αυτό το ξέρω ήδη, ότι αυτή είναι αναλυτική. Προφανώς είναι αναλυτική, μάλιστα είναι αναλυτική πού? Είναι αναλυτική σε όλο το επίπεδο, εκτός από το σημείο 1. Δηλαδή σίγουρα είναι αναλυτική σε αυτό το δίσκο. Το σημείο 1 είναι εδώ. Δεν το περιλαμβάνω μέσα στον ανοιχτό δίσκο, έτσι. Βγάζω λοιπόν ότι αυτή η συνάρτηση μου είναι αναλυτική στον ανοιχτό δίσκο που το ξέρω ήδη. Αλλά επίσης βγάζω και το άλλο. Βγάζω ότι η σειρά των παραγωγών είναι ίση με την παράγωγο αυτής. Αυτό είναι το πραγματικά κάπως καινούριο. Βγάζω ότι η σειρά των παραγωγών
z στην n παράγωγος είναι ίση με την παράγωγο της 1 δια 1 μείον z. Εντάξει. Και μάλιστα η σύγκληση αυτής της σειράς σε αυτή τη συνάρτηση είναι ομοιόμορφη σε κάθε κλειστό δίσκο που είναι μέσα στον μοναδιαίο δίσκο. Για να δούμε όμως τι μου λέει αυτή η ισότητα εκεί. Έτσι. Να το γράψω πιο αναλυτικά για να το καταλάβουμε καλύτερα. Η αρχική μου σειρά ποια είναι. Ας τα γράψω λίγο αναλυτικά. Είναι 1 και z τετράγωνο και z στην τρίτη, κουλουπού κουλουπού, ίσον 1 δι 1 μείον z. Έτσι. Ωραία. Και έρχομαι και παίρνω τώρα τη σειρά των παραγόγων. Ποια είναι η σειρά των παραγόγων. Το άσος αφήγει. Γιατί είναι σταθερή συνάρτηση. Εντάξει. Δηλαδή εδώ πέρα, για νήσον 0, που είναι το z στη μηδενική, που είναι ο άσος, η παράγωγος εξαφανίζεται. Άρα θα ξεκινάει από νήσον 1. Ποιες είναι οι παράγωγοι τώρα από νήσον 1, είπαμε, αυτό φεύγει. Θα είναι 1, 2z, 3z τετράγωνο και ούτω καθεξής. Ίσον με τι, ποια είναι η παράγωγος αυτής. Είναι 1 δια 1 μείον z στο τετράγωνο. Εντάξει. Δηλαδή τι προκύπτει για τη σειρά των παραγόγων. Η σειρά είναι όταν παραγωγήσεις το z στην η ως προς z, θα σου πει η επί z στην η μείον 1. Είναι αυτά που εμφανίζεται εδώ πέρα. 3z τετράγωνο, έτσι. Και ξεκινάει από νήσον 1, όπως είπαμε. Γιατί ο πρώτος, ο αρχικός όρος με νήσον δεν είναι σταθερός και άρα η παράγωγος είναι 0. Και εδώ πέρα παίρνω το 1 δια 1 μείον z στο τετράγωνο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως, όπως έχουμε πει, μπορούμε να περάσουμε και σε δεύτερες παραγωγούς. Άρα τι θα πάρουμε από εδώ, όταν παραγωγήσω και άλλη μια φορά. Θα πάρουμε τι. Το νήσον 1, βλέπετε, για νήσον 1 θα εμφανίζεται άσος πάλι, σταθερή, εδώ πέρα στις παραγόγους. Έτσι δεν είναι. Για νήσον 1, αυτό βγαίνει z στη μηδενική που είναι μονάδα. Και βγαίνει άσος, 1. Να το. Όταν ξαναπαραγωγήσω θα βγει 2 και 2, 3, 6, z και ούτω καθεξής. Ίσον, εδώ θα βγει το 2 δια 1 μείον z στην τρίτη. Όταν παραγωγήσεις το εκείνη τη μεριά. Τι προκύπτει λοιπόν, ας το κάνουμε πιο... Λοιπόν, ο όρος με νήσον 1 θα φύγει, γιατί είναι σταθερός εδώ, όταν παραγωγήσω. Ξεκινάει λοιπόν από 2 και θα πηγαίνει μέχρι το άπειρο. Όταν παραγωγήσεις αυτό βγαίνει νη φορές επί νη πλην 1, z στη νη πλην 2. Και αυτό είναι ίσον με, όταν παραγωγείς εκείνη την πλευρά θα βγει το 2, αυτό το νη που εμφανίζεται εκεί, δια 1 μείον z στην νη και 1. Συγγνώμη, στην 3. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι, αυτό είναι χωρίς παραγόγους. Αυτό είναι με τις πρώτες παραγόγους, αυτό τώρα ήρθε με τις δεύτερες παραγόγους. Εντάξει, αν το συνεχίσετε τώρα αυτό, θα δείτε με τις τρίτες παραγόγους, με τις τρίτες παραγόγους τι θα πάρετε, ας το πάω εδώ. Βγάζουμε δηλαδή κάποιους τύπους για σειρές, οι οποίοι είναι ενδιαφέροντες. Όταν πάρουμε ξανά παράγωγο, θα βγει το νη. Τώρα το νη θα ξεκινάει από το 3. Γιατί για νήσον 2, αυτός εδώ ο όρος με νήσον 2 δίνει z στη μηδενική που είναι μονάδα. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα σταθερός αριθμός. Είναι 2 επί 1, 2. Είναι ο σταθερός πρώτος όρος. Φεύγει με την παράγωγο. Άρα θα ξεκινάει από το 3 και όταν παραγωγήσεις κατεβαίνει το νη πλην 2. Νη επί νη πλην 1 επί νη πλην 2. Επί z στη νη πλην 3 τώρα. Ίσον, και εδώ τώρα, όταν παραγωγήσεις αυτό θα μείνει το διάρρη και μετά θα έρθει το 3 απάνω, 2 επί 3 και θα βγει 1 μείον z στην τετάρτη.
Αν το κάνετε αυτό, ας το κάνω άλλη μια φορά, για άλλη μια παράγωση, θα ξεκινάει τώρα από το 4. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το μοτίβο. Νι πλην 3, κατεβαίνει ένα νι πλην 3 όταν παραγωγήσω, θα γίνει ζέντη στη νι πλην 4 και θα έχω 2 επί 3 επί 4 για 1 πλην ζέντη στην 5. Και ο γενικός τύπος, είναι όταν πάρεις εδώ να το κάνεις το 3, το 4, να το κάνεις M, ξεκινάει από M και πηγαίνει το N τρέχει, ξεκινάει από M και πηγαίνει μέχρι το άπειρο και έχεις μετά νη επί νη πλην 1 επί, πού σταματάς, εδώ σταματάει το 4 είναι 3, εδώ το 3 είναι 2. Δηλαδή θα σταματήσουμε νη πλην το προηγούμενο από το M. Νη πλην M πλην 1, δηλαδή νη πλην M συν 1. Επί Z στην 4 νη πλην 4, M νη πλην M, ίσον, με τι. Το 1 μείον Z θα εμφανίζεται, είναι 3, 4, 4, 5. Άρα εδώ θα είναι με M, M και 1. Και πάνω θα είναι τι, είναι το 4 είναι 1, μπορείτε να φανταστείτε 1 επί 2 επί 3 επί 4 είναι το παραγωγικό, 4 άρα 1 παραγωγικό. Βγάζουμε αυτόν τον ωραίο τύπο. Εντάξει, για με παίρνοντας παραγωγούς της γεωμετρικής, της αρχικής γεωμετρικής σειράς, διαδοχικές παραγωγούς. Καμιά φορά εμφανίζονται αυτές εδώ πέρα, αυτοί οι τύποι εμφανίζονται σε κάποιες ασκήσεις και προφανώς δεν τους θυμόμαστε απ' έξω αυτούς τους τύπους, αλλά καμιά φορά μπορεί να πάει το μυαλό μας ότι κάπου έχουμε ξαναδεί αυτόν τον τύπο και να τον γυρίσουμε, να τον βρούμε και να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ισχύει βέβαια, όπως είπαμε, για κάθε Z στο μοναδιαίο δίσκο. Κέντρο 0 και ακτίνα 1. Ας πούμε αυτός ο τύπος εμφανίζεται αρκετά συχνά. Αυτός εδώ πέρα, εντάξει, αυτόν τον τύπο τον ξέρουμε. Είναι η γεωμετρική σειρά, εντάξει, αυτό πρέπει να τον ξέρουμε, τον τύπο. Αλλά καμιά φορά εμφανίζεται και αυτός ο τύπος. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι πάλι αυτά εδώ, μόνο που έχει κατέβει το N μπροστά, έτσι. Έχει ένα N μπροστά. Και πάνω είναι N πλην 1. Οπότε θα μπορούσε και αυτό να το θυμάται κανείς. Δηλαδή, αν δεν το θυμάται, να ξέρει ότι αυτό προέρχεται από την παραγώγηση της γεωμετρικής σειράς. Και γνωρίζοντας ότι κάνει 1 δι' 1 μείον Z τη γεωμετρική σειρά, να πάει να παραγωγήσει και να βρει αυτό, έτσι. Δηλαδή μπορεί κανείς να δει, αυτό εμφανίζεται συχνά, 1 επί Z στην N. Μία από 1 έως άπειρο. Αν έχει κανείς αυτό και του ζητάνε να πει ποιο είναι το άθροισμα της σειράς, δεν είναι τόσο προφανές ότι βγαίνει εύκολο αυτό, δεν είναι καθόλου εύκολο να βγει. Αν όμως θυμάται κανείς εκείνο τον τύπο, να πάρει, αν είχε νη πλην 1 εδώ πέρα, α, να τόσο τύπος. Τι θα κάνουμε, θα το γράψουμε, θα παραγωγητοποιήσω ένα Z που είναι κοινό στα Z στην θα το παραγωγητοποιήσω, θα βγάλω το Z απ' έξω και θα μείνει νη επί Z στην νη πλην 1. Νη από 1 μέχρι άπειρο. Όταν το δω έτσι, α, με αυτό εδώ πέρα μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει, είναι η παράγωγος του Z στην νη, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά άμα να αλλάξω παραγώγηση και σειρά. Και μάλιστα μπορώ να ξεκινήσω από 0. Γιατί η παράγωγος του 1 είναι 0. Φεύγει. Μπορώ να βάλω ίσον 0. Να εναλλάξω τώρα τη σειρά, τη σειρά και την παραγώγηση. Και τώρα θυμάμαι ότι αυτή είναι η γεωμετρική σειρά. Άρα μου δίνει Z 1 δι' 1 μειον Z παράγωγος, εκεί παράγω
προς αυτή βγαίνει αμέσως. Είναι το z δια 1 μείον z τετράγωνο. Αυτή λοιπόν η σειρά εδώ πέρα κάνει τόσο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι χρήσιμα αυτά. Αυτή η τύπη. Και είναι ένα παιχνίδι με τη γεωμετρική σειρά.